2, 1, GO! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στρέψαμε. Βλέπουμε Jesteros εναντίον Rome για τους losers semi-finals. Αν δούμε. Ναι, ο Jesteros μόλις με κέρδισε, είμαι ο Σταύρος. Θα κάνουμε μαζί σας την ακρόαση του σχεδιασμού του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πάει Battlefield, Jesteros με C, Rome με Mario, κλασικές επιλογές. Όχι τόσο πολύ του Jester ίσως. Το προβάδισμα το έχει ο Jesteros με ελάχιστο ποσοστό. Grab, down, baited, πάνω β, κλείνει το πρώτο stock. Πάει από τον Rom, δεν πιάνει, ξεκινάει τα κόμπο του ο Jesteros. Εκεί δεν βάζει 30 damage στη δεύτερη ζωή και έχει πάει προβάδισμα για αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ όμορφο πάνω αλφα από τον Rom. Κυνηγητό πολύ. Ο Rom πρέπει να κλείσει το stock τώρα. Ο Jesteros έχει ήδη το rage, οπότε είναι επικίνδυνος, θα ανεβάσει πολύ ρόλο damage. 50% ήδη για τον Rom στο πρώτο, τελευταία του ζωή στον πρώτο αγώνα. Ο Jesteros χαλαρά θα έλεγα στα 110, σιγά σιγά 130 πλέον. Φορτώνει ο Rom το water gun, πάρα πολύ σημαντικό όπλος όσον αφορά το edge guarding. Ο Jesteros έχει επαναφέρει όμως τον έργο της πίστας. Ένα απλό απέι και πλέον ο Rom είναι στα 83 damage, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσει το stock χθες. Ξαναφορτώνει το water gun, δεν τα καταφέρνει. Λάθος από τον Jesteros. Το vanish της Seek σε τόσο κοντινή απόσταση είναι πάρα πολύ προβλέψιμο και ιδιαίτερα εύκολο να το κάνει punish. Αλλά όμως λάθος από τον Rom, τρώει το bouncing fist στα 100 damage πλέον. Βελόνες, spacing game από τον Jesteros τώρα, λογικό είναι. Φτάνει σιγά σιγά στα 160 damage, αλλά ο Mario πρέπει να κλείσει το stock, δηλαδή ήδη έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Στα 100 πυρομερό, να το up air. Κλείνει το stock και ο Rom με 100 damage στην τελευταία του στον πρώτο αγώνα, θέλει πάρα πολύ δρόμο για να κάνει κάτι καλό. Ξεκινάει σωστά όμως, 36, 32, 34 damage, όμως το combo. Ένα backer από τον Jesteros. Βελόνες, grenade, dodges, βελόνες, κρατάει σε πολύ καλή απόσταση τον Rom και ανεβάζει σιγά σιγά τον damage, να έχω το λάθος. Καλό spacing και από τους δύο. Ο Rom προσπαθεί να ανεβάσει τον damage. Ο Jesteros το μόνο που έχει να κάνει είναι να κάτσει με τις βελόνες στο πίσω μέρος και να περιμένει. Και αυτό κάνει. Upper από τον Jesteros στα 140 πλέον ο Rom. Έχει να βγαίνει σιγά σιγά. Grenade, μισή ασπίδα, φορτωμένο. Upper. Και πάλι bounce fish, μπαίνει μέσα ο Jesteros. Δύο συνεχόμενα juggling uppers και upper ξανά από τον Rom στα 84 πλέον ο Jesteros. Grab, down, vanish, δεν θα πιάσει τον Rom στο damage. 160 πλέον ο Rom, bouncing fish, Hail Mary φάση. Δεν το καταφέρνει. Κρέμεται στην πίστα, μπαίνει μέσα όμως και πάλι grenade για το baiting. Κλειτώνει το smash του Rom. Ο πίστος είναι στα 170, πάρα πολύ ψηλά. Πολύ κυνηγητό και από τους δύο, προσπαθούν να αποφύγουν ένα στον άλλο. 100 πλέον και ο Jesteros, με φορτωμένο το water gun. Ο Rom το πετάει έξω και προσπαθεί να τον πιέσει έξω μόνο με το water gun το ίδιο. Δύσκολη κίνηση. Αλλάξει την δράση με rage και οι δύο τώρα και πολύ ψηλά στα damage. Αν ο Rom καταφέρει να το γυρίσει αυτό θα κάνει ένα πολύ μεγάλο άθλα πέρα στον Jesteros και θα το καταφέρει με down smash. Πολύ κρίμα για τον Jesteros ο οποίος είχε πάρει το προβάδισμα στην αρχή του αγώνα. Δεν κατάφερε όμως να το διατηρήσει. Ακούω συζητήσεις τώρα περί επανάσματος πίστας. Μίβερς θα πάνε, μίβερς θα πάνε. Για στο πέρα πρέπει να πάει αυτό, το έχει ανάγκη. Ο Ρόμ ήταν πάρα πολύ καμπάκι, ήταν
αυτό θα πειράσει την ψυχολογία πως την έκανε κάτι στο φινάλι. Πολλά jabs και από τους δύο, 27 έντονα damage. Grab. Running up smash, δεν πιάνει. Κάπα από τον Ρομ, απλό up smash από τον Τέστερ, δεύτερο απλό up smash, λογικά από τον Ρομ, τρίτο up smash από την πάλι. Φορά λογικό είναι. Απ' τίλτ και απ' τη βήτα, πάρα πολύ όμορφο. Grab πάει για το Meteor Smash, δεν το καταφέρνει. Ένα ωραίο trade στη μέση της πίστας και για τους δύο. Περίπου για τα damage, πλέον πλην πίσμα ίδια, 76-73. Αισθάνομαι ότι ο Ρόμ έχει μάθει να παίζει απέναντι στη ΣΥΚ. Το ξέρω γιατί και στη δικιά μου απέναντι κατάφερε να παίξει πολύ καλά. Οπότε πλέον πρέπει ο Ζεστέρος να κάνει λίγο spacing παραπάνω με τις βελόνες. Ήδη έχει πάρει το προβάδισμα ο Ρόμ στα damage. 175 αυτή τη στιγμή. 116 με ένα down smash, πάρα πολύ όμορφο. Και ένα bear. Πάλι το water gun, πάρα πολύ όμορφο sliding πάνω αλφα για τον Ρόμο, ο οποίος περιμένει τον δεύτερο ερχόμενο από την κάτω μεριά της πίστας και τον βγάζει εκτός. Ξεκινάει ένα πάρα πολύ όμορφο grab down και up beta. Κάνει πρέστο στο 40 damage και θα πετύχει life μόνο στο πόδα στην πρώτη ζωή, 85 τώρα και 100 με το up A του Τζέστερος. Grenade, επικίνδυνα τα grenades, αυτή είναι πολύ ευάλωτη κίνηση. Παραλίγο ένα μυρίο λάθος του Τζέστερο, το παραλίγο κάνει SD. Δεν θα το κάνει όμως, λοιπόν. Συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή, 113-64 τα damage. Πολλαπλά jabs από την SIG, προσπαθεί το bouncing fish. Δεν θα κάνει εκείς αυτές εδώ στον ROM, η αλήθεια είναι. Sliding από τον ROM, πάει πάλι για Meteor Smash, δεν θα το καταφέρει. Παίκτη στην πίστα πάλι, ο ROM τζαγκλάρει τον Τζέστερο. Grab, έξω, πάρα πολύ ωραίο, σχεδόν Meteor Smash, δεν ξέρω γιατί το έπτυξε προς τα πλάγια. Πολύ ωραίο παιχνίδι με το ledge και από τους δύο, στην προσπάθειά τους να βγάλουν ένα στον άλλο. Ο Τζέστερο πέρα έχει φτάσει πάρα πολύ δρόμο. Είναι στα 100 damage τέθερη ζωή, το 110 τώρα και πλέον έχει πρόβλημα. Grab στην άκρη, sweet spot, clean το δεύτερο.